Συνάδελφοι, είναι πολύ σημαντική η μάχη που πρέπει να δώσουμε μπροστά μα. Είναι μια μάχη, αυτό που λέμε από τη μία, η ανάγκη. Τι σημαίνει ένα εργαζόμενο να βγαίνει στα 50, στα 55, με 30 χρόνια εργασία. Τι τρίτη ηλικία θα έχει και τι σημαίνει να βγαίνει ουσιαστικά είτε εργαζόμενο είτε και άνεργο στα 67, στα 70. Ήδη στη Γερμανία, στην αναπτυγμένη καπιταλιστικά Γερμανία που δεν είχε το βάθο κρίση Ελλάδα, το 10% των εργαζομένων, η μελέτη είναι του καλοκαιριού του 2019, των συνταξιούχων δουλεύει. Ήδη το 10%. Δεν είναι λοιπόν υπερβολή να πούμε ότι ουσιαστικά θα δουλεύουμε ή θα είμαστε άνεργοι μέχρι τα βαθιά γεράματα. Και αυτό αφορά και τον κλάδο μας, που ιδίω στη δευτεροβάθμια την επόμενη δεκαετία πάνω από το 50% θα είναι πάνω από 60 χρονών και για αυτούς που είναι μόνιμοι μπορεί να βγουν στο 67-68% να πεθαίνουν στην πορεία και προ το έναντι. Ήδη έχουμε 3 με 5% συναδέλφων που δεν φτάνουν να πάρουν την πλήρη σύνταξη, έχουν πεθάνει στην πορεία το έναντι. Θα έχουμε ένα άλλο ποσοστό συμβασιούχων εκπαιδευτικών που θα δουλε... δουλεύουν 8 με 9 μήνε, που μπορεί να φτάνουν γύρω στα 7 με 8 εκατοστάρικα. Και θα έχουμε στην πορεία και ένα ακόμα μεγαλύτερο ποσοστό συμβασιούχων εκπαιδευτικών που τώρα μπαίνουν και ξεκινάνε τον Νοέμβριο, για παράδειγμα, και τελειώνουν τον Ιούλιο, δηλαδή θα δουλεύουν 6 με 7 μήνε και αυτοί θα πάνε στα 500 με 600 ευρώ. Και πρέπει να απευθυνθούμε όχι μόνο στους συναδέλφους για τους ίδιου, αλλά και για τα παιδιά τους. Γιατί στην πλειοψηφία οι δημόσιοι εκπαιδευτικοί έχουν παιδιά στον ιδιωτικό τομέα, που ξέρουν ότι μετά τα 60 οι εργοδότε θα του θεωρούν άχρηστα άλογα, ξέρουν πώ δουλεύουν, δουλεύουν ήδη πάρα πολλέ υπηρεσίε τουρισμού για πεντάμινα και εξάμινα και τουλάχιστον κάποιοι από αυτού θα έχουν ευαισθησία και για αυτό το θέμα. Και νομίζω ότι είναι και ζήτημα και αριθμών. Δηλαδή, κοιτάξτε τώρα, από το 17% το ΑΕΠ ήταν πριν λίγα χρόνια. Το 2040 θα πάει στο 13% το ΑΕΠ. 2060 θα πάει στο 10% το ΑΕΠ. Και για τα αστικά κόμματα αυτό είναι ιερό Ευαγγέλιο. Δεν υπάρχει αστικό κόμμα που αμφισβητεί αυτό το ζήτημα. Δεν υπάρχει αστικό κόμμα ή και δυνάμει στο συνδικαλιστικό κίνημα που λέει ότι μπορεί να γίνει κάτι άλλο. Ήδη είναι σημαντικό. Εμεί είμαστε 50 σωματεία. Ή θα πάμε με όλα στο συλλαλητήριο ή αυτά που δεν θα πάνε. Θα είναι ένα σοβαρό κριτήριο οι εργαζόμενοι να καταλάβουν ποιοι είναι μαζί του και ποιοι είναι αντίον του. Ακούσαμε από δυνάμει του ΣΥΡΙΖΑ, μα 60 χρόνια ηλικία 55, δεν γίνονται αυτά. Θα είναι κριτήριο αυτό. Θα είναι κριτήριο και για του συναδέλφου αναπληρωτέ που το έτοιμο για παράδειγμα για την εξίσωση των αδειών, αν έχουν καρκίνο για την άδεια εγκυμοσύνη, ε, δεν θα βγαίνει για παράδειγμα αν υποχρηματοδοτούνται τα ταμεία, δεν θα βγαίνει αν πάει από το 17% στο 10%. Δεν πρόκειται να γίνει αυτή η εξίσου των δικαιωμάτων του. Δεν υπάρχουν λεφτά στα ταμεία για να μπορεί να έχει άδεια στον καρκίνο ο συνάδελφο συμβασίγο. Δεν θα βγαίνει η νοσοκομιακή του περίθαλψη αν κάθε χρόνο, όπω γίνεται τώρα, να δισκόβονται από την κρατική χρηματοδότηση των νοσοκομείων. Άρα, νομίζω ότι είναι μια μάχη που και συμπράσματα μπορούν να βγουν και πρέπει να επιδιώξουμε τα σωματεία μα να είναι όσο το δυνατόν δα... περισσότερα και να βγει αυτό που λέμε ότι σήμερα αυτό που είπε και ο συνάδελφος θέλουν ουσιαστικά να πεθαίνουν στην εργασία ή και στην ανεργία.